Στα μέσα Δεκεμβρίου, στο χώρο Τεχνών Βέρειας, πραγματοποιήθηκε μουσική παράσταση αφιέρωμα στον ποιητή Μάνο Ελευθερίου. Η παράσταση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Φίλων του Κέντρου Μέριμνας ΑΜΕΑ του Δήμου Βέρειας υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού και Νεολαίας. Υπεύθυνη της διοργάνωσης ήταν η μουσικός Ελένη Αναγνώστου. Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Να με θυμάσαι στις 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Το τρένο για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Γιώργος Μπελίρης, παρουσιαστής της εκπομπής «Έκτη αίσθηση» στην ΕΤΡΙΑ. Βρισκόμαστε στη Βέρεια, στο Κέντρο Τεχνών, όπου σήμερα η Αντιδημαρχία Νεολαίας και Πολιτισμού έχει μία βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή Μάνο Ελευθερίου. Η δική μου συμμετοχή με την άλλη μου ιδιότητα αυτή του μουσικού ξεκίνησε πριν 3 περίπου μήνες, όταν μου προτάθηκε να συμμετάσχω σαν βασικός συντελεστής στην συγκεκριμένη βραδιά. Δέχτηκα ευχαρίστως, διότι ο κύριος Μάνος Ελευθερίου έχει δώσει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, πάρα πολύ όμορφα ακούσματα σε όλους μας και μου άρεσε πάρα πολύ, με ενθουσίασε, δουλέψαμε και σήμερα είμαστε εδώ. Το τρένο φεύγει στις 8. Εσύ μονάχος σου έχεις μείνει. Σκοπιά φυλάς στην Κατερίνη. Μες στην ομίχλη πεντοχτώ. Μες στην ομίχλη πεντοχτώ. Μαχαίρι στη καρδιά σου εγίνει. Σκοπιά φυλάς στη Κατερίνη. Νομίζω πως όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Το αφιέρωμα άρεσε στον κόσμο και πάρα τέτοια να έχουμε. Εγώ δηλώνω πλέον συνεργάτης ό,τι χρειαστεί εδώ το Κέντρο Μέριμνας της Βέρειας και όπου μπορώ θα το προσφέρω. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμνιόνια θα ξεφορτώσουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το περάνει η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Οι ελέγχοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάζου σε κάποιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες, μεγάλες του στιγμές. Οι ελέγχοι, ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάζου σε κάποιες φυλακές. Στα καλερίμια συζητούν ως το πρωί γειτών. Μας σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για λίγο τράβηξε κι άλλος για μύτη λίγη κι άλλος τη σύγκα στα στενιά. Άλλος για λίγο τράβηξε πήγε κι άλλος για μύτη λίγη κι άλλος τη σύγκα στα στενιά. Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε
εκείνο το τοπίο. Ονομάζομαι Ελένη Αναγνώστου και είμαι μουσικός. Τα τελευταία 10 χρόνια δουλεύω κάθε χρόνο με ομάδες ανθρώπων με αναπηρία. Η εμπειρία μου ξεκίνησε 10 χρόνια πριν στο Ειδικό Σχολείο Βέρειας, όταν ζητήθηκε η συνδρομή μου σε μια παράσταση που ετοιμάσαμε με τον Λάκη Λαζόπουλο. Και εκεί βοήθησα ώστε να γίνουν οι πρόβες των παιδιών και του Λάκη. Και στην πορεία γνωρίστηκα με τα παιδιά, δίδαξα για ένα διάστημα στο Ειδικό Σχολείο της Βέρειας. Και πλέον τους αισθάνομαι σαν οικογένειά μου. Κάθε χρόνο είμαι μαζί τους για να ετοιμάσουμε το αφιέρωμα για την 3η του Δεκέμβρη. Και στην καθημερινότητα είμαστε πολύ συχνά μαζί. Είναι φίλοι μου και τα παιδιά και οι γονείς τους είναι μέρος της οικογένειάς μου. Η καταιγίδα δεν έχει κάτι για να μου πεις. Και εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα δεν έχει κάτι. Για μας που δουλεύουμε μήνες σε μια ιστορία τέτοια, μένει πάντα μια γλυκιά κούραση και ακόμη δεν έχω προλάβει να επεξεργαστώ τα συναισθήματα. Χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε καινούριους φίλους σήμερα, όπως ο Γιώργος Ομπελίρης, που ήταν ευκαιρία να το γνωρίσω μέσα από αυτή την παράσταση και μουσικά. Ο Γιώργος ο Καραμίχος, που είναι Βεριώτης και φίλος ηθοποιός και στάθηκε δίπλα μας. Η χοροδία βέβαια της Βεργίνας είναι μια ομάδα που δουλεύω χρόνια. Και τα παιδιά του κέντρου Μέριμνας ήταν και αυτά μαζί μας. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι μαζί μπορούν να φτιάξουν όμορφα πράγματα. Δεν πρέπει να ψάχνουμε τα θαυμαστά και τα μεγάλα μακριά μας, αλλά δίπλα μας. Όταν ρυθμίσετε λοιπόν τη Διαθήκη και το μερίδιο δοθεί του καθενός, εμένα πείστε το δρόμο που μου ανήκει, αυτόν που διάλεξα να παρώ.
Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός. Έχει μια βαθιά ποιότητα και μια βαθιά μόρφωση που του φαίνεται και μουσικά. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι ένας μουσικός δεν αρκεί μόνο να μπορεί να παίζει καλά ή να τραγουδάει καλά. Πράγματα που ο Γιώργος κάνει και τα δύο εξαιρετικά, πιστεύω. Αλλά έχει και ένα μεγαλείο ψυχής, μια ευγένεια και μια αγωγή. Και αυτά τα πράγματα φαίνονται στη μουσική του. Και είμαι πολύ περήφανη που τον γνώρισα. Και θα ευχόμουν να μπορούσα να τον ακούω και να τον βλέπω συχνότερα και καλλιτεχνικά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς και σταγόνες της βροχής. Είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελεύθεροι, ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες, μεγάλες του στιγμές. Οι ελεύθεροι, ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές.